Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Σκουρή και στους ακροατές μας. Τώρα πολλοί λένε, μα γιατί να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές ΚΚΕ, τι θα πει στο Ευρωκοινοβούλιο, αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, γιατί λοιπόν κουκουέ. Καταρχήν κύριε Σκουρή, νομίζω πια ότι ο ελληνικός λαός, συνολικά οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει ποια είναι η μεγάλη αξία του να ψηφίζει κάποιος ένα κόμμα, ακριβώς που δεν έχει δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμείς δεν έχουμε και κανένα άγχος ούτε καμία έγνοια να την ξεπλύνουμε και να την εμφανίσουμε σαν κάτι που δεν είναι. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι για τους πολλούς, είναι για τους εργαζομένους. Είναι μια αντιδραστική ένωση με επίκεντρο να εξασφαλίζει μεγαλύτερα κέρδη για τις επιχειρήσεις τις ευρωπαϊκές στον ανταγωνισμό τους με τους άλλους μονοπωλιακούς ομίλους. Και αυτό φαίνεται συνολικά με τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται καρμπών, θα λέγαμε, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι σε μνημόνιο είτε όχι, είτε είναι σε ανάπτυξη είτε είναι σε κρίση, και τα οποία έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό που είδαμε εμείς στην Ελλάδα, που είναι να φτηνένει όλο περισσότερο η εργατική δύναμη, να πέφτουν οι μισθοί και τα κοινωνικά δικαιώματα, έτσι ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν οι μεγάλοι όμιλοι το κέρδος τους. Γιατί ξέρετε, είναι δύο αντίρροπες δυνάμεις αυτές. Όσο μεγαλώνει το επιχειρηματικό κέρδος, τόσο πέφτουν οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τώρα εκτιμάτε ότι μέσω του Ευρωκοινοβουλίου υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης ή απλώς δίνεται μια μάχη? Κοιτάξτε, δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης και καλυτέρευσης της ζωής του λαού υπάρχει όσο δυναμώνουν δυνάμεις όπως το ΚΚΕ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 34 κόμματα με τα οποία συνεργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλά εκ των οποίων θα συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Γιατί όσο δυνατότερη γίνεται η κατεύθυνση αυτή που λέει κόντρα σε αυτόν τον μηχανισμό που επιβάλλει μέτρα σκληρά απέναντι στους λαούς και τους εργαζομένους, πρέπει να οργανώσουμε τη δύναμή μας, να οργανωθούν οι εργαζόμενοι, να βρούνε συμπαραστάτη και πολλαπλασιαστή τη δύναμη των αγώνων τους τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα. Και έτσι θα έχουμε αποτελέσματα. Σας θυμίζω ότι και μέσα στην περίοδο της κρίσης, στους χώρους όπου ήταν δυνατοί οι κομμουνιστές, είχαμε ακόμη και υπογραφές συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καλυτέρευση των όρων ζωής και δουλειάς των εργαζομένων, αυξήσεις στους μισθούς 5-15% σε κάποιους χώρους, στη ζώνη, στην Κόσκο, στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Και εμείς λέμε το εξής. Ισχυρότερο ΚΚΕ και ισχυρότεροι κομμουνιστές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα είναι πιο ικανοί να βάλουν και στην πολιτική συζήτηση κεντρικά και στα κοινοβούλια και στην Ευρωβουλή, μία σειρά από μέτρα και ρυθμίσεις τα οποία εμείς τα προτείνουμε για το σήμερα. Ξέρετε βεβαίως ότι έχουμε κάνει δεκάδες προτάσεις αυτή την πενταετία και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως για παράδειγμα επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στα 751, των συλλογικών διεκδικήσεων, της προστασίας της μητρότητας, οι τελευταίες τροπολογίες που προτείναμε σε σχέση με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με το αφορολόγητο όριο για να ανέβει ουσιαστικά. Τώρα ψηφίζοντας για το Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίζουμε εν μέρη, θα έλεγα εγώ, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από την ψήφο των λαών, και για πρόεδρο της Κομισιόν, είτε Βέμπερ είτε Τίμερμανς, το ίδιο για σας. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ερώτηση που θα μπορούσε να γίνει και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Βεβαίως. Με την έννοια ότι... Αλλά έχουμε ευρωβουλευτές τώρα, ναι. Ναι, κάποιοι αναρωτιούνται, ας πούμε, και για τον... είναι ίδιος, εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζουν το ίδιο ακριβώς και κάνοντας και την αφαίρεση, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνοντας και στο επόμενο επίπεδο, είναι οι ίδιοι οι σοσιαλδημοκράτες, Ευρωπαίοι με τους νεοφιλελεύθερους κτλ. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες διαφορές, κάποιες αποχρώσεις στην πολιτική. Αλλά αν θέλετε, αυτό είναι ακριβώς το οποίο δίνει και ανάσα και οξυγόνο και φυλή ζωής σε αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Γιατί το αστικό σύστημα για να λειτουργήσει σαν τέτοιο θέλει δύο πόλους. Ο ένας πόλος βέβαια να είναι πάντα πιο ομός, πιο κοινικός, να τα λέει τα πράγματα πιο επιθετικά, και ο άλλος πόλος ο οποίος να τα λέει λιγάκι πιο ωρεοποιημένα, πολλές φορές να σου τα κρύβει κιόλας, να τα συγκαλύπτει, αλλά στην τελική ανάλυση πάντα να τα εφαρμόζει, ακόμα και όταν τα καταγγέλει και τα καταψηφίζει. Τώρα μου έκανε εντύπωση, το είπε πρώτη η Αλέκα Παπαρίγα στην Βουλή, μετά είδα και πολλές φορές που υπόθηκε. Είπε η Αλέκα ότι ψηφίζουμε, εμείς καταψηφίζουμε την κυβέρνηση γιατί πέτυχε στο έργο που είχε. Αν λοιπόν τώρα το μεταφέρω στο εσωτερικό επίπεδο αυτό που είπατε πριν, ποιος είναι όμως και ποιος είναι ο ωρεοποιημένος πόλος κατά εσάς? Θα σας πω, ας πούμε, γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Ένα βασικό παράδειγμα είναι η 7ήμερη εργασία. Mm-hmm. Την οποία βγήκε πιο επιθετικά, ας πούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Έτσι, και ταυτόχρονα βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και κάπως προβάλλει ότι εν πάση περιπτώσει όχι, διαφωνούμε, δεν μπορεί να είναι έτσι, κατάσταση κτλ. Όμως, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος το 2000, πριν από 10 χρόνια, όταν έγινε αυτή η συζήτηση στην Ευρωβουλή με την έκθεση ΣΕΡΚΑ, τη λεγόμενη, που άνοιξε το δρόμο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ο κ. Παπαδημούλης ήταν από τους εισηγητές. Και σήμερα. Δεν αρνείται νομίζω την διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αυτό που αρνείται είναι 7 μέρες συνεχόμενης δουλειάς. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν πρακτικά η κυριακάτικη αργία έχει καταργηθεί επί ημερών και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν είναι 7 ημέρες εργασία. Όταν κάνουν προσφυγή οι εργαζόμενοι, λέω εγώ τώρα, στο Συνταγματικό Δικαστήριο, για να βγει αντισυνταγματική ρύθμιση και ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει εκεί και πιέζει να θεωρηθεί συνταγματική η καταργήση, ή σε άλλους χώρους που ήδη εκφράζεται η 7 ημέρη εργασία, με ποικίλους τρόπους. Άρα λοιπόν, αυτό λέω ότι το σύστημα δεν μπορεί, δεν χρειάζεται ένα κόμμα μόνο ή δύο κόμματα που να είναι ίδια. Για να παιχτεί το παιχνίδι της εναλλαγής, χρειάζονται δύο διεκδικητές, οι οποίοι στα βασικά, στα χοντρά ζητήματα, όπως είναι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην περιοχή, στην αντιπαράθεση ΗΠΑ ΝΑΤΟ με την Τουρκία, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία συμφωνούν, μπορεί ο λαός μας να μπλεχτεί σε επικίνδυνα παιχνίδια. Θα πληρώσουμε το κόστος δηλαδή αυτής της πολιτικής. Και εμείς λέμε ότι για όλα αυτά τα ζητήματα και για το σήμερα, γιατί ξέρετε οι θεσμοί έρχονται στις 5 του Ιούνιου ξανά να επισκεφτούν. Στις 27 του Μάη τα μέτρα θα είναι όλα εδώ. Τα ματωμένα πλεονάσματα θα είναι εδώ. Οι θεσμοί θα κρίνουν, θα υπάρχει επιτροπία. Οι εφαρμοστικοί νόμοι θα είναι εδώ. Και άρα λοιπόν. Αυτό λέω, ότι χρειάζεται ένα πιο δυνατό κουκουέ το οποίο θα ανοίξει το δρόμο πραγματικά τη λύση. Εδώ είναι η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Λευτέρη. Ναι. Νικολάου Παύλα Λαβάνε, το λέω το όνομα ξανά. Είστε νέος, πρέπει να σας μάθει και ευρύτερος κόσμος. Πολλοί σας γνωρίζουν ήδη από τη συμμετοχή σας στα κοινά. Ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, γιατί το ΚΚΕ δεν είναι τουλάχιστον τρίτο κόμμα? Είναι στόχος αυτός στις ευρωεκλογές? Καταρχήν, είναι στόχος, ανεξάρτητα με το ποιος έρθει πρώτος και ποιος είναι δεύτερος, γιατί και οι δύο, όπως είπαμε, με τις επιμέρους αποχρώσεις, μικρές διαφορές που έχουν, θα εφαρμόσουν αυτή την πολιτική που δεσμεύει τη χώρα μας, τη φρίκη και στο ζόφο μέχρι το 2060. Αυτό είναι το όριο που έχουν βάλει. Να σκεφτεί ο λαός μας ποιο πολιτικό κόμμα, ποια δύναμη είναι εκείνη που μπορεί αποφασιστικά να στηρίξει τα δικαιώματά του την επόμενη μέρα, να πάει κόντρα, να ανοίξει, να βάλει μπροστά τις διεκδικήσεις και να έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Δεν μπορεί να το κάνουν κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ανεξάρτητα με το αν προσπαθεί τώρα κάπως να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό που περιμένει είναι να δει ποιος θα είναι πρώτος και να παίξει το ρόλο του παρατρεχάμενου, με έναν τρόπο όπως έγινε όλα αυτά τα χρόνια, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έβαλε τη χώρα στα μνημόνια. Δεν μπορεί επουδενή να το κάνει η εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με τους υπόδικους, οι οποίοι, πέρα από το γεγονός ότι μισούν τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, τσακίζουν το κίνημα όπου μπορούν, εκφράζουν και αν θέλετε και τις πιο ακραίες ορέξεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Θυμηθείτε τα δουλεμπορικά γραφεία που ανοίγανε με μισθούς μόνο για Έλληνες, με μεροκάματα μόνο για Έλληνες όπως έλεγαν, από 12 έως 20 ευρώ. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση, πραγματικά μόνο η ενίσχυση του ΚΚΕ μπορεί να δώσει λύση. Ακόμη και αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, δεν έχουν πιστεί 100% οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν την πραγματικότητα και δεν μπορούν, ακόμη δεν έχουν πάρει απόφαση, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε αυτό που λέμε εμείς, στον δρόμο της αποδέσμευσης με την εξουσία και την οικονομία στα χέρια του λαού μας. Ξέρουν ότι το ΚΚΕ δεν θα τους γυρίσει την πλάτη, θα είναι συμπαραστάτης, πολλαπλασιαστής της δύναμή τους την επόμενη μέρα, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη και μόνο έτσι μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.